θα ξεκινήσουμε με μια ζωντανή σύνδεση. Βγαίνουμε εκτός Κρήτης και θα πάμε στην, στη Σύρο, όπου θα συνομιλήσουμε με τους κριτικούς περιοχής και συγκεκριμένα με τον αντιπρόεδρο του Συλλόγου Κριτών Σύρου, τον κύριο Ανδρέα Μανταδάκη. Οι κριτικοί εκεί ετοιμάζονται για ένα ξεχωριστό πολιτιστικό καλοκαίρι. Στις επάλξεις ξανά, ο προγραμματισμός έχει εκπονηθεί και ο σχεδιασμός βέβαια, και θα δούμε όμορφα πράγματα, ειδικά όσοι βρεθούν στο νησί κατά διάρκεια του καλοκαιριού. Έντονο το κριτικό στοιχείο και μια κριτική κοινότητα που έχει αφομοιωθεί βέβαια από τους ντόπιους. Από εκεί την καλησπέρα μας, κύριε Μανταδάκη. Καλησπέρα και από μένα, καλό μήνα. Μιλάμε από βέβαια και αναφερόμαστε στην Κρήτη και στις ομορφιές, αλλά εκεί η Σύρος είναι ένα κόσμημα. Αυτό έχω να πω. Ναι, μπορεί η Κρήτη να έχει πάρα πολλές ομορφιές και ωραία, αλλά όπως βλέπετε και εδώ η Σύρος δεν υστερεί σε τίποτα. Έχουμε εδώ ένα πολύ όμορφο λιμάνι, πίσω μου το Δημαρχείο της Σύρου. Για πείτε μας τώρα λίγο, θέλω να μας μεταφέρετε το κλίμα. Θα πάμε στα του Συλλόγου βέβαια σε λίγο. Η κίνηση πώς πηγαίνει, πώς εξελίσσεται, η τουριστική κίνηση. Η κίνηση τώρα που κλείσαν τα σχολεία αρχίζει από αυτό το Σαββατοκύριακο. Βλέπουμε τα βαπόρια, έχουν κόσμο. Αν και τα εισιτήρια είναι λίγο τσουχτερά, ο κόσμος το έχει ανάγκη να βγει και να πάει να κάνει τις διακοπές του. Και βλέπουμε ότι η κίνηση μέρα με τη μέρα ανεβαίνει. Δηλαδή βλέπετε και ξένους αλλά και Έλληνες σιγά σιγά. Ακριβώς. Και ξένους, Γάλλους κυρίως, έχουμε πάρα πολλούς εδώ στο νησί. Και οι Αθηναίοι που κατεβαίνουν σιγά σιγά για να κάνουν τις διακοπές τους, φοπές τους με τις πρώτες άδειες που παίρνουν. Μάλιστα. Σε σχέση με πέρυσι, την αντίστοιχη περίοδο, καλύτερα φέτος τα πράγματα, κατά πολύ. Πολύ καλύτερα, γιατί και η διάρκεια. Πέρσι ξεκίνησε από 15 Ιουλίου η κίνηση και μέχρι 30 Αυγούστου. Φέτος έχει ξεκινήσει από πολύ νωρίς. Τι ετοιμάζουν οι κριτικοί εκεί της Σύρου το εφετινό καλοκαίρι? Το φετινό καλοκαίρι θα λάβουμε μέρος σε κάποια δρόμενα του Δήμου που παίρνουν μέρος όλοι οι πολιτιστικοί σύλλογοι και λαμβάνουμε και εμείς πάντα μέρος, γιατί είμαστε ένας ενεργός σύλλογος, είμαστε ο αρχαιότερος σύλλογος της Ελλάδος. Το 1860 με βασιλικό διάταγμα του Όθωνα δημιουργηθήκαμε και κρατάμε ακόμα καλά και είμαστε και πολύ ενεργός σύλλογος με το χορευτικό μας, να παίρνει μέρος σε όλα τα πολιτιστικά δρόμενα του τόπου, με πολλές διοργανώσεις που κάνουμε για να κρατάμε τις παραδόσεις και της Κρήτης, να μαθαίνουν και οι νεότεροι και όλα αυτά. Οι κριτικοί εκεί της περιοχής έχουν βγάλει εισιτήριο για να επισκεφθούν την Κρήτη το καλοκαίρι? Για καλή μας τύχη, πέρυσι και φέτος μπήκε βαπόρι που έχει απευθείας. Σωστά. Και έτσι εξυπηρετούμαστε αρκετά καλά. Τα προηγούμενα χρόνια έπρεπε να πάμε ή μέσω Μυκόνου ή μέσω Πειραιά και είναι μια διαδικασία. Εγώ αυτό που έχω να πω βέβαια, τα έχουμε ξαναπεί. Είστε ιδιαίτερα δραστήριοι εκεί στην περιοχή και μάλιστα σας έχουν αγαπήσει ιδιαίτερα και οι ντόπιοι. Έχετε γίνει ένα, δηλαδή το στοιχείο εκεί της Σύρου και της Κρήτης είναι πλέον το ίδιο. Έχει πολλές ομοιότητες. Είμαστε και πολύ κριτικοί. Να φανταστείς, ο σύλλογός μας έχει γραμμένους 200 άτομα και χώρια που πάρα πολλοί Συριανοί αγαπούν το σύλλογο και είναι κοντά μας σε όλες μας τις εκδηλώσεις και ακολουθούν τα βήματά μας. Και πολλά τα μηνύματα που λαμβάνουμε και από την περιοχή εκεί από κριτικούς μας παρακολουθούν, με λαχτάρα βέβαια, και άλλωστε έχουμε και αυναμία στην περιοχή, δεν είναι η πρώτη φορά που επικοινωνούμε, δεν έχετε παράπονο? Όχι. Έχουμε ξαναμιλήσει. Βέβαια. Εύη. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Μανταδάκη, πέρα από τα λουκούμια που είναι, που φημίζεται η Σύρος, ερχόμενος κάποιος στο νησί σας, τι άλλο θα μπορούσε έτσι να απολαύσει από τις γεύσεις που του προσφέρετε? Χαλβαδόπιτες έχετε εκεί, ξεχωριστές. Χαλβαδόπιτες έχουμε. Ναι, λουκούμια, χαλβαδόπιτες είναι τα πρώτα μας δέσματα. Εγώ να πω βέβαια ότι. Ναι, η φιλοξενία του τόπου είναι ξεχωριστή. Όποιος έρθει στη Σύρο έχει να το κάνει με τη φιλοξενία εδώ των κατοίκων. Με το καλό φαγητό, έχουμε πολύ καλό φαγητό. Οι αποστάσεις μας είναι μικρές, οπότε γυρίζουν το νησί πολύ εύκολα. Δεν είναι κάτι όπως η Κρήτη
που πρέπει να κάτσεις εβδομάδα, 10 μέρες για να πεις. Όχι ότι τη γύρισα, ότι επισκέφθηκα. Και εγώ να πω βέβαια ότι έχει ξεκινήσει και μία προσπάθεια προκειμένου να σωθούν τα διατηρητέα εκεί στην καρδιά της Σύρου. Είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Ναι. Και καλό θα είναι να κινητοποιηθούν και οι αρχές, να εκπονηθεί ο σχεδιασμός, καθώς ελοχεύουν κίνδυνοι. Ακριβώς, γιατί έχουμε πολλά αρχοντικά παλιά, τα οποία είναι επιβλητικά, δηλαδή τα βλέπεις και θρυνείς έτσι όπως τα βλέπεις να είναι έτοιμα να καταρρεύσουν με έναν αέρα, με μια βροχή δυνατή. Ακριβώς. Όλα αυτά. Και όντως, τον τελευταίο χρόνο η προσπάθεια να φτιαχτεί αυτή η κατάσταση. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Με το καλό να σας δούμε και από κοντά. Το μήνυμα που στέλνουν οι κριτικοί της Σύρου εδώ, μέσα από την Κρήτη TV, ποιο είναι το μήνυμά σας? Το μήνυμά μας να μην ξαναέχουμε αυτά που είχαμε τον προηγούμενο καιρό και να είμαστε όλοι καλά με υγεία και να χαρούμε τη ζωή μας και στην Κρήτη και στη Σύρο και παντού. Να είστε καλά, την καλησπέρα μας. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εξαιρετικός ο κύριος Μανταδάκης. Λοιπόν,